Τη κερκύρα των γόνων τριφυλία στο καύχημα. Χριστιανού πόλεω όντω Τον ποιμένων των οσίων, Τον, οσίον, τον θείον Ζουσι. Δόξα το σε δόξα σαν σανδι Χριστό Δόξα Πάσιμοι άμαθα. Του στελούντας την μνήμη και τιμώντας το σώμα σου και πανευλαβώς προσκυνούντας την μυρία

τον κινδύνον σώζε ο φρουρός και προπύργιο. Τη δεκάτη 7η του μηνός Μαΐου, η Ιερά Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου, Αρχιεπισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού. Πολλοί ήσαν οι Άγιοι, αγαπητοί μου αδελφοί, που αξιώθηκαν να λάβουν το χάρισμα της θαυματουργίας και αναφέρουν τον τίτλο του Θαυματουργού. Μεταξύ αυτών και ο Άγιος Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Χριστιανουπόλεως της Τριφυλίας. Ο Άγιος Αθανάσιος όχι μόνο εν ζωή ετέλεσε μεγάλα θαύματα, αλλά και μετά την κοιμησή του δεν έπαψε να θαυματουργεί. Ο Άγιος Αθανάσιος, κατά κόσμον Αναστάσιος, Γεννήθηκε το έτος 1664 στην Καρίτενα της Αρκαδίας, από γονείς Ευσεβής, τον Ανδρέα και την Εφροσύνη, οι οποίοι καταγόντουσαν από την Κέρκυρα. Ο μικρός Αναστάσιος μορφώθηκε κοντά σε σοφούς και ενάρετους διδασκάλους και διακρινόταν για την ευγένειά του και την πίστη του. Οι γονείς του θέλησαν να τον υμφεύσουν παρά την θέλησή του και τον μνήστευσαν με την κόρη ενός πλουσίου και επισήμου άρχοντος. Αλλά με ένα όραμα η υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος τον κατευθύνουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου κύρεται μοναχός με το όνομα Αθανάσιος. Και το έτος 1711 εξελέγει επίσκοπος Χριστιανούπόλεος και έξαρχος Πάσης Αρκαδίας. Έτσι η Θεία Πρόνοια, μετά από δώδεκα χρόνια φέρνει τον Άγιο κοντά στους δικούς του, που τους είχε εγκαταλείψει για χάρη του Χριστού. Αυτοί τον δέχθηκαν με χαρά ως επίσκοπο στον τόπο τους. Ο Άγιος Αθανάσιος τώρα με ευθύνη μεγάλη ενώπιον Θεού και ανθρώπων εργαζόταν για το καλό του πιμνίου του. Όταν λειτουργούσε είχε τόση συνέστηση τη φρικτής εκείνη ώρας, που γινόταν όλος σαν μία πύρινη φλόγα. Όταν έβγαινε στην ωραία πύλη για να ευλογήσει τον λαό, οι χριστιανοί έβλεπαν ένα λαμπρό άστρο να φέγγει πάνω του. Όταν κάποιος θέλησε να του το πει, εκείνος με ταπείνωση τον επιτίμησε. Ο επίσκοπος Αθανάσιος, ένα από τα πρώτα έργα για το οποίο φρόντισε ήταν η μόρφωση των παιδιών γνώριζε πως οι ενετοί με διαφόρους τρόπους προσπαθούσαν να κλείσουν τα ελληνικά σχολεία. Τότε η Πελοπόννησος είχε ενετοκρατία. Είχαν σκοπό να αφήσουν αγραμμάτους τους Ρωμιούς για να μπορούν πιο εύκολα να τους προσιλητήσουν στον παπισμό. Μεγάλη ακόμα υπήρξε η φροντίδα του για τους φτωχούς και πάσχοντες. Επίσης έκτισε και εγγενίασε πολλούς ναούς και χειροτώνησε άξιους κληρικούς. Ο ίδιος ζούσε με μεγάλη εκούσια φτώχεια και με αυστηρή άσκηση. Ως αληθινός ποιμένας, περιδιάβαινε τα χωριά για να διδάξει να ενισχύσει τους χριστιανούς και να τους αποτρέψει από τις δυσιδαιμονίες και να τους στηρίξει στην Ορθοδοξία. Σε μία τέτοια περιοδία του, παραμονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ήρθε στην Μεγαλόπολη, στο ναό του Σωτήρος, ο οποίος ήταν δίπλα σε μία μικρή λίμνη γεμάτη βατράχια. Η τοποθεσία άρεσε πολύ στον επίσκοπο και μετά από τον Εσπερινό, χάριν της ησυχία του τόπου, θέλησε να διενυκτερεύσει εκεί. Μόλις όμως σκοτίνιασε, άρχισαν να κοάζουν τα βατράχια και έκαναν τόσο θόρυβο, ώστε ο Άγιος δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Την επομένη ημέρα, μετά από την Θεία Λειτουργία, οι ιερείς τον ρώτησαν πώς πέρασε τη νύχτα του. Και εκείνος απάντησε, τι να σας πω, αυτά τα βατράχια έκαναν τόσο θόρυβο που δεν μπόρεσα να ησυχάσω. Στα λόγια του δεσπότη, τα βατραχάκια της λίμνης αυτομάτως έπαψαν να κοάζουν. Το περίεργο και θαυμαστό ήταν ότι από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναακούστηκαν τα βατράχια. Έπειτα από δύο χρόνια ο Άγιος ήλθε και πάλι στο πανηγύρι της Μεταμορφώσεως και έχοντας πολύ κακές αναμνήσεις, απόρρισε για την ησυχία και ρώτησε «Τι έγινε εκείνο το θορυβοποιό πλήθος των βατράχων» Δέσποτα του απάντησαν δεν ξαναακούστηκαν. Τότε ο Άγιος χαμογέλασε και είπε και με άκουσαν αυτά τα ευλογημένα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του και όλα τα βατράχια άρχισαν να κοάζουν μαζί, όπως και πριν. Τότε όλοι θαύμασαν την αγιότητα του επισκόπου Αθανασίου. Έτσι θεαρέστος ο αγίο Αθανάσιος επίμανε την πίμνη του Χριστού για 24 χρόνια. Στα δύσκολα αυτά χρόνια της σκλαβιάς, από τους Τούρκους και από τους Ενετούς, τους Παπικούς. Το έτος 1735, σε ηλικία 71 ετών, ασθένησε και παρέδωσε την ολόφωτη ψυχή του στον Κύριο. Την ώρα που το λείψανο του Αγίου εφέρετο προς το μνήμα, μέσα από το πλήθος βγήκε μία γυναίκα η οποία έτρεχε και με τις κραυγές της αναστάτωσε όλο τον κόσμο ήρθε και έπεσε γονατιστή μπροστά στο σκήνομα του Αγίου και ανέκοψε την πορεία. Με δάκρυα εκράβγαζε ζητώντα από τον Άγιο να τη λύσει τον κανόνα. Όλοι την αναγνώρισαν. Ήταν η πρώην μάγισσα του χωριού Σουλιμά, που ο Άγιος με μεγάλο αγώνα κατόρθωσε να την φέρει σε μετάνοια. Τώρα την άκουγαν με θρήνους να του λέγει «Δεν θα σηκωθώ από εδώ δεν θα αφήσω να σε βάλουν στο μνήμα αν δεν διαπιστώσεις τη μετάνοιά μου». Αυτά είπε και έμενε εκεί γονατισμένη μπροστά στο σκήνομα του Αγίου και με λιγμούς που συγκλώνιζαν όλους. Τότε συνέβη το συγκλονιστικό θαύμα που μέχρι σήμερα παραμένει ολοζώντανο στις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Ο Άγιος εφαίρετο κατά τη συνήθεια της εποχής καφισμένος σε θρόνο και τότε είδαν το χέρι του να υψώνεται σαν να ήταν ζωντανός και να ευλογεί την γυναίκα. Το γεγονός αυτό όχι μόνο συγκλώνησε αλλά και στερέωσε την πίστη των χριστιανών οι οποίοι συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία το σκήνομα του Ιεράρχου που θα μπορούν να τον επικαλούνται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής τους» τα τίμια λείψανά του φυλάσσονται σήμερα στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην Καρίτενα της Γορτινίας, όπου συνεχίζουν να θαυματουργούν. Και ο Ιερός Εναξαριστής κλείνει την αφήγηση των πολλών θαυμάτων του Αγίου Αθανασίου Χριστιανού με την φράση «Ιδού λοιπόν ευσεβείς χριστιανοί, ότι και εν τη γορτινία και κρύπτε θησαυρός μέγας» ώστις δια των θαυμάτων αποδεικνύει κατά καιρού τη εστή χριστιανική πίστης. Επίσης ένα από τα πολλά θαύματα που συμβαίνει με τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανού Πόλεως είναι το εξής. Όταν πρόκειται να συμβεί κάτι κακό, στην κυριολεξία η λάρνακα του τιμίου λιψάνου του τραντάζεται ολόκληρη και έτσι προμηνύει το επερχόμενο κακό. Ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανούπόλεως, ας είναι βοηθός μας και συμπαραστάτης μας στις δυσκολίες της ζωής μας και να μας δίδει το μεγαλύτερο δώρο το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Να έχουμε τις ευχές του και τις μεσητείες του ενώπιον του Θεού πάντοτε. Ο δόξας της Παραθεού θαυμασίων διευωδία και θαυμάτων ποικίλων. Εν τη εσχά τη χρόνια, αθανάσια φανήθη ταχύτατο και θερμό αντιλήπτορ των δίνων λυτρουμένος, τους πιστός ετοιμώντας, και τους τα λείψαν ακατέχοντας τα σα σαν προς μετανοίας. Των παλαιών ο ισότιμο εν πάντη. Χέρι, σώπηγα ζων θαυμάτων. Θύ πίστη προϊούση τη προστασία σου. Χριστιαν ουπόλεως ιερός, ποιμέν αρχής οφθής, αθανάσιε αληθός, και καλός ποιμάνας, Τίναι λόγη κυνεσου πήμενη τι σαφαλα που δό